Το θέμα μας είναι, από ό,τι γνωρίζετε όλοι, με την εστίαση, με τα μέτρα, με τα διάφορα και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Το προπερασμένο Δημοτικό Συμβούλιο έφυγε εδώ πέρα θέμα συζήτησης αυτό το θέμα. Η απόφαση που βγάλαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ή μάλλον πριν ξεκινήσω να πω αυτό, ανέλαβα εγώ αυτή την υποχρέωση ως πρόεδρος του ΕΒΕ, επειδή αντιπροσωπεύω όλους τους επαγγελματοποιητές μου στον νομό Κορινθίας, και τον λόγο ότι ο σύλλογός σας είναι θα στηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από 4 δημοτικούς συμβούλους από όλες τις παρατάξεις, γιατί από ό,τι βλέπουμε σε κάποια θέματα τα οποία είναι κοινά για όλους, για τους επαγγελματίες, για τους δημότες και ούτω καθεξής, θα πρέπει να παίρνονται αποφάσεις και να στείλονται επιτροπές, θεωρούμε δίκαιο και σωστό, από όλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι, όπως είπα, οι 4 δημοτικοί σύμβουλοι. Η μία στην επιτροπή είναι και εξ αριστερά μου, η Τέτα Εγκονάτσου, που είναι και αντιδήμαρχος οικονομικών και χειριστή πρόεδρος της επιτροπής. Είναι 2 υπηρεσιακοί, οι οποίοι είναι οι διευθυντές ή υπάλληλοι των οικονομικών και της τεχνικής υπηρεσίας, έτσι δεν είναι, Τέτα? Ναι. Και από εδώ και πέρα είναι το σύνολο 6 στην επιτροπή, παραμένει ο 7ος, που σήμερα εσείς εδώ όλοι θα ψηφίσετε, θα αποφασίσετε, πάρτε το όπως θέλετε, επειδή αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει ενεργός σύλλογος, αλλιώς θα παίρναμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Εστίασης και θα λέγαμε να μας ορίσει από εκεί έναν εκπρόσωπο νόμιμο για να είναι στην διαπαραταξιακή αυτή η επιτροπή. Ο κύριος Μοζίκης το κάλυψε το θέμα. Όλο η ουσία είναι να αποφασίσετε ποιος θα σας εκπροσωπήσει. Οπότε θεωρώ, με συνοπτικές διαδικασίες μπορούμε να το αποφασίσουμε. Είσαστε ενήμεροι, θεωρώ, γιατί είμαστε εδώ, ε? Είσαστε. Έχετε αποφασίσει? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι ένας. Γιατί ο κάθε πεζόδρομος έχει τα δικά του θέματα. Ο δικός μας πεζόδρομος έχει άλλα θέματα, ο δικός σας από εκεί έχει άλλα θέματα, τα παιδιά που είναι από κάποιον άλλο δρόμο έχει άλλα θέματα. Δεν μπορούν όλα να μπουν σε ένα. Συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ π.χ. με την Ερμού. Δεν συμφωνώ με την άλλη και να από πάνω την οδό τη δικιά σας. Ποιος ο λόγος να είναι ένας που να μας αντιπροσωπεύσει όλους? Και εκφράζει μια πραγματικότητα και την οποία οφείλει η Δημοτική Αρχή να αντιλάβει υπόψη της, οποιαδήποτε κανονιστική και αν πάρει, ότι δεν διέπονται όλοι οι χώροι από τους ίδιους κανόνες και από τις ίδιες συνθήκες. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψη του από τη Δημοτική Αρχή όταν έρθει να βγάλει την κανονιστική, εάν θα τη βγει και όπως βγει, για όλο το Δήμο Κορινθίων, όπως είναι και διαφορετικό κάτι άλλο. Συμφωνούμε όλοι όμως σε ένα πράγμα, και αυτή είναι και η δική μου τοποθέτηση, ότι εμείς θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες να επιχειρούν μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Είναι ένα κομβικό κομμάτι το κομμάτι της εστίασης σε όλες τις μορφές, γιατί είναι ένα κομμάτι που δίνει ζωή στην πόλη μας, είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί προσωπικό. Δυστυχώς είμαστε μία πόλη, και δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι πάρα πολλών χρόνων, που δεν έχουμε την πολυτέλεια της μεγάλης ξένης σκόνης, η οποία θα αφήσει και θα δώσει να αναπτυχθούν και άλλα πράγματα. Άρα επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι ακόμα. Εγώ το λέω γενικά. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα πρώτο έργο είναι, αν δεν επήγεται η διαδικασία να ορίσετε τον σύμβουλο, γιατί εσείς ξεκινάτε αύριο, εδώ όλοι όσοι είναι, να κάνουν ένα σύλλογο, να βγάλουν κάποιον εκπρόσωπο, έστω και τυπικά αυτή τη στιγμή, ή έναν δύο να παρευρίσκονται, να κάνουν σύλλογο, 21 άτομα θέλει. Είχε γίνει, παιδιά, μια προσπάθεια, εγώ θέλω να λέω να αποδίδω τα του Κέσαρη τον Κέσαρη. Το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Φρίγκελη πριν από κανένα 2 χρόνια, δεν κατάφερε να γίνει. Εμένα ήταν και σαν επιμελητήριο η θέλησή μου να υπάρξει σύλλογος, γιατί θεωρώ ότι όταν υπάρχουν σύλλογοι μπορούν ευκολότερα να λυθούν προβλήματα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις με τον Α ή Β τρόπο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
όπου υπήρχαν και δεν υπήρχαν κανονιστικές, έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει κάποιες επενδύσεις. Όποιας μορφής η επένδυση και αν είναι αυτή. Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που είμαστε, θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά σοβαρά υπόψη από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό το λέω σαν ένας υπεράνω φορέας της εστίασης, σαν επιμελητήριο εκπροσωπώντας τα μέλη μου, που είναι όλες οι επιχειρήσεις, όλων των, και οι αυτοί που βρίσκονται εδώ, ότι πρέπει όλα αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην οποιαδήποτε απόφαση αν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε ανοιχτές επιχειρήσεις, δεν θέλουμε κλειστές επιχειρήσεις.